όμορφια! Μην είναι η Αφροδίτη. Από πέτρα μα σα καλέ! Γιασμίνο, σα επέρασα! Και μάλιστα από πριν τι! Είναι τη νύχτα θαυμαστή. Μα και τη ομορφιά σα. Και να απολαύσω θα ήθελα λίγο τη συντροφιά σα. Είστε κι εσεί ρομαντικό! Και μάλιστα φανατικό! Τη νύχτα στα αρώματα δεν βγήκα να μυρίσω. Να βρω μια ήσυχη γωνιά και κάτω πέρα στα κοσινιά. Ρομαντικά να ουρίσω. Μα που σα είπα ένισα, αφού στο μυαλό μου την ουρά, μου κόπηκε η ανάσα μου. Τι λέει αυτό, Τι λέει αυτό. Ύστερα από αυτά, είναι μέσα στο σταγά σα. Πόσο πολυμπητικά τα λέει ο παγά σα. Η ομορφιά σου ματιά, τα μάτια μου τυφλώνει. Μίλα μου, σε παρακαλώ. Με αυτούς δεν μιλώ, γιατί ο παπάς μαλώνει. Τώρα, εάν σου συστηθώ, με ίσιο θα με έχεις πάρει. Ή θα μου πεις, τελειώσαμε, αν να χαθείς ζαγάρι. Έχω μάθει τους γονείς να είμαι πάντα ευγενής. Και μιας και είμαι ψηλά, δεν σας βλέπω και καλά. Πώς είστε από σου λούπι. Μιλώ με κανένα πέδαρο ή κανένα κοντοστούπι. Άρα και είστε πλούσιος, είσαστε λιγούρης, είστε στα αλήθεια όμορφος, είστε σκυλομούρης. Έχεις καμήλα σε παιδί, του παγωνιού καμάρι, τη δύναμη του λονταριού, του ελαφριού τη χάρη. Τι άντρα θέλει, κυρά. Καλή υπερδεμένα. Άνθρωπος θα είναι, ερωτώ, ή όλα τα ζάρτη και βοτώ, συσκευασμένα σένα. Να σου αξίζω, ναι κυρά. Όνειρα κάνω, τολμηρά. Αλλά πρωτού σου συστηθώ, θέλω μαζί σου να βρεθώ. Κατέβα από το μπαλκόνι σου για να σε δω λιγάκι. Πάμε σε ένα φαγάκι που να φάμε ένα σουβλάκι. Έχω αρχίσει δίαιτα, ας μην σε πουλήσω. Θα είναι σουβλάκι υγιεινό. Δεν θα είναι από χοιρινό, θα με κοτοπουλήσω. Στεφανωθώ, θέλω να σας εγγυηθώ, πως θα είμαι εγκρατή. Το είπα για πλάκα και αυτό, στο πήρε με τριτής. Μα Στεφάνη μου προτείνετε προτού καλά με δείτε. Και πού κρατάει σκούπτες, εσείς ακόμα να μου πείτε. Είμαι ένας άρχοντας κυρά, και ομάθα σου μιλήσω. Ναι, είσαι τ' αστέρι μου, και αν δεν σε κάνω τέρι μου, σίγουρα θα λαλήσω. Γνωρίστε, Στέφανα, να μιλώ, από την ώρα τούτη, είναι από το γεγονός. Πως το έρωτα κεραυνός με βρήκε στην ακούτη. Γιατί η ματιά σου είναι γλυκιά, τα λόγια σου είναι μέλια. Είσαι το γάργαρο νερό, μεθυστικό και δροσερό, που πίνουν οι αγέννη. Έτσι ωραία που μιλά, χτυπάει καρδούλα μου τρελά. Λίγη ακόμα πίση να πει αν τον αφήνω. Θα πέσω από το παγόνι, θα γίνω με το σήκω. Στα μάτια όπως σε κοιτώ, και που τα χέρι σου ζητώ. Θα πει τον καρδόνα σου, τι θα είναι παγερή. Μωρέ, χορεύεις σαν κατζόχερας, σαν τελικές βαρύ. Μα πρώτα σιγά μου απάνωστο, πώς να δείχνω, στη λογική δεν στέλνει. Είμαι ο Ρωμαίος, ο κυρά, γιος τάχποτα μοντέλη. Και αν θες που νέρι κούπαθα, με μάρτυρες τα στέλνια. Εύτως αυτόν που ο παπάς, με το δικό του το παπά, βρίσκονται στα μαχαίρια. Φέτο θα βάλει ο παπάς. Κι αν μάθει τίποτα για μας, τόσο θα φάω στη λιάρη, όσο η κανέλη έφαγε από το κασιδιάρι. Με σαφρός και πάνω σου, στο λέω δεν γλιτώνει. Ο Νίκος Αγωτόπουλο, και έχεις τον Παυλόπουλο, που έκανε το παγόνι. Σε παροχίζομαι ότι της καρδιάς τα φύλλα, και μάθε δεν με σταματάν, ούτε οι ορδές του Τσακισκάν. Μαζί και ωραία στα τύλα! Ομορφάτρα μου! Έλειτε αυτά! Γιατί ο παπάς σου, ω κυρά, στο γάμο μας και στη χαρά, είπες να βάλει βέτο. Είμαι η Ιουλιέτα και τον παπά του λένε Καπουλέτο! Αν του παπά μου για εμάς κάτι του ξεφουρνήσω, σίγουρα μου έχει θάνατο! Θάνατο! Γουρουνίσω! Ότυχη μου αχάριστη, ότυχη μου μαμέσα, τόσο με κάνεις και πονώ, που από καρδιά σου να φωνώ, Ρωμαίο!
θητεία, σοβαρή. Δεν έδειξε ότι μπορεί το ζεύγος να χωρίσει. Κι αν πάθαν σοκ για μια στιγμή, η μοίρα αμήλικτη ομή είχε άλλα αποφασίσει. Σε άμεση μπήκε εφαρμογή ο σκοτεινός της ρόλος, που έφερε στα δυο παιδιά να τα χτυπήσει στην καρδιά, ναι, Έρος και Ραυνοβόλος. Γρήγορα κανονίσανε το πώς θα πορευτούνε και μάλιστα αποφάσισαν γοργά να παντρευτούν. Μα εμπόδιο αξεπέραστο στο γάμο των δύο νέων θα ήταν η σίγουρη άρνηση των γονέων. Γάμος με κόντρα τους γονείς, δεν θα ήταν ευτυχής κανείς. Και ανάγκη είχαν μια καλής εμπειρου ατόμου συμβουλής. Έξαφνα θυμήθηκα πως έξω από την πόλη ήταν μια μάντισσα που την πιστεύαν όλοι. Την έβαζες από μυαλό άνετα στους ατσίδες, γιατί ήταν ξύπνια, πιστική, καθώς και χαρισματική, ως όλοι οι παπατζίδες. Δούλευε με μαστοριά και με μεγάλη πονηριά. Εάν πελάτης πήγαινε πρόβλημα να του λύσει, του έδινε αναβολή, τάχα είχε δουλειά πολύ και έπαιρνε τα στοιχεία του να τον ειδοποιήσει. Αφού λοιπόν εγνώριζε διεύθυνση που έχει, κρυφά στείλει στη γειτονιά, ξύπνια βοηθό, κοπέλανια και μάθαινε τι τρέχει. Τα μυστικά της γειτονιάς συχνά μαθαίνονταν με μιας. Έβρισκε λέγαν και σκυλιά που ήτανε χαμένα και ήτανε στα αφεντικά πολύ αγαπημένα. Αν τώρα πως να μην τα βρίσκε, αυτή τα είχε κλεμμένα. Μα μπορεί να ήταν παπατζού, είχε αρετή κρυφή. Στις συμβουλές της ήτανε όντως πολύ σοφή. Πήγαν λοιπόν τα δυο παιδιά να την επισκεφτούνε, τη μάντισσα που ήταν σοφή να τη συμβουλευτούνε. Ποτέ δεν την καθαρίζει τούτη τη σφαίρα η σενιόρα Αμέλια. Και είναι βασικό εργαλείο για το παπατζηλίκι που πουλάμε. Άμα δεν την καθαρίσω εγώ από χρυσαφή, θα γίνει σαν την ψυχή της Μέρκελ. Κατάμαυρη. Ξύπνησε, σενιόρα Αμέλια. Τι κοιμάσαι τόσο πολύ? Γιατί νυστάζω. Γιατί λες να κοιμάμαι? Ναι, αλλά οι πελάτες σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται. Κι εγώ έχω αρχίσει από πολύ νωρίς τις ετοιμασίες. Βοηθός μου είσαι. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Τι κάτι, σενιόρα Αμέλια, τι κάτι. Όλα εγώ τα κάνω εδώ. Εξόλου τη μαντική που πουλάς εσύ. Εγώ να πάω στις γειτονιές για πληροφορίες. Εγώ να βουτάω σκύλους, σαμπόγες. Εγώ να πηγαίνω μετά τα άφατες τυχαία. Να βρίσκω τα θετικά του σκύλου και να τους λέω πόσο καλή είσαι εσύ για να τα βρεις. Σαν αυτής της παλαμιάρας που είναι να φτιάξω το πρωί, που τη τράβηξα μέχρι να τους βουτήξω το σκύλο έξω από το χασάπικο που το είχε δέσει για λίγο. Και μετά να ετηθώ μουσουλμάνα και να πάω να τη βρω τάχα τα στοιχεία να σε καλοσυστήσω. Και γιατί ετηθήκες μουσουλμάνα? Γιατί με τη μαντήλα έφευγα τα μουσούδια μου και τώρα που ήρθε, μην τυχόν και με δει και με γνωρίσει και έχουμε τράβολα. Κι όλη την ώρα έλεγε, ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Και πού είσαι, θέλω επίδομα γιατί ο σκύλος με δάγκωσε. Έλα τώρα, Μωρέτσο, έλα. Θα τα βρούμε αυτά. Για πες μου, ποιο είναι εκείνο το σκυλί που θέλει εκείνη εκεί και περιμένει έξω? Είναι εκείνο το μικρό, με το γνούδι στα μούτρα, που είναι σαν αξούριστο. Που έχει με ενόνιμο σενικό. Του λέω αν το φώναζε η αφεντικιά του. Αλλά του είχε και μια ροζ κορδέλα στο λαιμό. Α, είναι εκείνος ο σκύλος που κανελώνει το ριζόγαλο. Αυτός είναι. Α, μάλιστα. Και τι έκανες, λεδάφτωνε? Τα συνηθισμένα. Υπνοτικό στο φαγητό του να κοιμάται σαν ζώο. Και ύστερα παρκάρισμα στον κήπο του Δημαρχείου πίσω από ένα δάμνο. Όπου θα πάω να τον ευρώ. Μια και θα το έχει βρει. Πολύ ωραία. Στείλ τη μέσα. Είσαι τη λάμπα για μυστήριο. Περάστε, σενιόρα.
λιγοστό φως το έχουμε και να φαίνεται καλύτερα στη μαγική μας σφαίρα αυτό που ψάχνουμε να βρούμε. Παρακαλώ, καθίστε και πείτε μου το πρόβλημά σας. Τι να σας είπω, σινιόρα, από τέτοια μου. Τι να σας είπω. Ζω εντός δράματος. Για πείτε μου, λοιπόν. Α, ήταν πρωί του Μάη, μετά τη χαραυγή. Πουλάκισε ο Κλέον και πήγε σάλιγη. Παρακαλώ, σινιόρα, αν θέλετε, είτε σε το ζωολόγο. Με συγχωρείτε, αλλά ξέβρετε. Είναι μεγάλος ο καημός. Είναι βαθύς ο πόνος. Άντε πάλι. Μπαρδόν. Πού, λέτε, σινιόρα. Το ομοιραίον εκείνο Λικαβιές. Εδώ και ο λίγας ημέρας, δηλαδή. Εξεκινήσαμε μετά το Κλέον το καθημερινό μας σουλάτσο αναθεσοδούς. Η μέρα ή το λαμπρά. Εγώ πολύ ευχαριστημένη. Και ο Κλέον χεστής από τη χαρά του. Με συγχωρείτε κιόλας. Όλα έβαιναν καλά. Μέχρι σώπου είδα ότι το κρεοτοπολείο ήταν ανοιχτό. Και σκέφτηκα. Δεν εισέρχομαι να προβώ εις πράξη να αγοράσει κοταγίων που τα τσακίζει ο Κλέον. Να πάρει λίγο τη χρώμα η μητούλα του που είναι λίγο πιο χρά. Έχουσα απολέσει την κοκκινίλα της. Φαίνεται η κοκκινίλα του θα μετακόμισε σε άλλο σημείο του. Εισήλθον εις το κρεοτοπολείο, εψώνησον τα σηκωτάκια. Και όταν εξήλθα, ο Κλέον άφαντος. Απολύτως εξαφανιστής, σαν το 13ο μισθό. Και έμεινα με τα σηκωτάκια στο χέρι. Ερεύνησα τα πέριξ, φωνασκούσα. Κλαίω, πού είσαι Κλαίω, 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 θα τρελαθώ. Πού πέταξες αγόρι μου. Αγόρι μου που τον εφώναξες και να σ' άκουγε, σιγά που θα ερχότανε. Έκτοτε αγνοείται για το που ευρίσκεται. Μην ανησυχείτε, θα τον βρούμε. Αχ, ας τον εφεύρετε, κυρία τέτοια. Διότι όσο λείπει ο Κλέον, εγώ θα είμαι Κλέον, φοερός και με τα δακρύων. Μην ανησυχείτε, θα τον βρούμε. Ας τον εφεύρετε, κυρία τέτοια. Και ό,τι μου πείτε, θα σας πληρώσω. Ξέβρετε, ο σύζυγός μου είναι πορευάμενος. Κάνει λιωκότσα. Και αυτό που κολλάει. Ότι λεφτά υπάρχουνε. Και έτσι και θέλετε να σας προμηθεύσουμε και τίποτες λιωκότσα, θα σας τα δώσει ο σύζυγός μου εις πολύ καλή τιμή. Είναι εξαιρέτου ποιότητας. Βουτιά και συγχώριο. Μα τι μου λέτε τώρα, σινιόρα. Τι λέτε ακόμα από τα λιωκότσα. Καθίστε να βρούμε τον Κλέον. Αχ, ναι. Το χρυσού σου, με τα λιωκόκια σου. Αχ, ναι, 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 το χρυσούλι μου. Άμπρα κατάμπρα! Κοιτάζω τη σφαίρα μου. Μήπως ο Κλέον είναι εδώ. Κλέον, Κλέον. Είσαι εδώ. Εδώ ο Κλέον. Εκεί ο Κλέον. Πού είναι ο Κλέον. Αχού. Άσε, σενιόρα, να τον περιεργαστώ επολίγον. Μα δεν μπορείτε να δείτε εσύ, σενιόρα, τίποτα. Μαγική σφαίρα είναι. Και τη διαβάζουμε εμείς οι ειδικοί, που ξέρουμε από μαντική. Τι το περάσατε, για το Μέγα. Για να δείτε και το τουρκικό. Ευχαριστώ. Σκούζι. Άμπρα κατάμπρα. Ω, μαγική μου σφαίρα. Δείξε το σκύλο με το όνομα Κλέον. Τι έγινε καλέ, το όνομα Κλέον το έχουμε κι άλλα σκυλιά εδώ στη Βερόνα. Και μαζευτήκαμε όλα στη μαγική μου σφαίρα. Γέννησε η σφαίρα μου όπως σκυλωμένη. Και τώρα είναι στην
Ενεργηθείτε ανέτος. Αρκεί να ανακαλύψετε το χρυσούλι μου. Ας είναι καλά τα λιωκόπια. Τότε περνάμε στον επόμενο γύρο. Άμπρα κατάμπρα! Ω μαγική μου σφαίρα! Δείξε το σκύλο της πελάτησάς μου! Με το όνομα κλαίω! Κάτωνε! Μέσα σε ένα κήπο! Με μάντρα γύρω γύρω! Για να κάνω ένα ζουμ! Να το δούμε από κοντά! Για να βεβαιωθούμε καλύτερα! Μην πιάσεστε! Να τον περιεργαστώ, σενιόρα. Ε, πολύ. Μα είπαμε, δεν μπορείτε να δείτε τίποτα. Μάδια, άλλα. Είναι έλεγχα η αγωνία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι μικροκαμωμένος. Και με τρίχες μακριές, πολλές τρίχες. Αχ, ναι, αυτό να είναι. Μη βιάζεστε, σας είπα. Να βεβαιωθούμε κι άλλα. Βλέπω εδώ ότι έχει στο λαιμό του ροζ κορδέλα, ενώ είναι σερνικό. Γιατί? Είπαμε, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Καλά το κατάλαβα. Αυτό είναι ο σωστός κλέον. Και είναι μέσα σε έναν κήπο ξαπλωμένος. Α, ξαπλωθείς είπατε. Μήπως είναι και ψοφίσα. Όχι, καλά πρέπει να είναι. Κοιμάται. Και πώς το ξέρετε ότι είναι κοιμηθείς και ουχή. Διότι άμα είναι το ψοφί σας, θα μου μύριζε, σινιόρα. Η σφαίρα σας εκπέμπει και ως μας. Βεβαίως. Είναι σφαίρα τελευταίας τεχνολογίας. Δεν την αγόρασα από τα Κινέζικα. Και περιμένετε να δούμε σε ποιον κήπο είναι ξαπλωθείς. Να το κτίριο. Αλλά δεν έχει οδό και ακτιμό. Έχει όμως υπόσημο. Μια μουσκαροκεφαλή. Τι πια άλλο. Στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών θέλωσε ο Κλέον. Αλλά εδώ στη Βερόνα είναι. Στο μεγάλο πάρκο που είναι κοντά στο Δημαρχείο. Και κοιμάται του καλού παιδιού. Εξαρτημένος Αχ, κυρία τέτοια, σας μερσώ καθ' ολοκληρίαν που ξαναεφεύρατε το χρυσούλι μου. Αλλά, γιατί την κοπάνεις ο ξεφτύλας και με λαχτάρισε. Ευτυχώς που συνευρέθη με εκείνη τη μουσουλμανής και μου είπε για λόγους σας. Από ό,τι βλέπω εδώ, είχατε το λουρί του χαλαρά και βρήκε την ευκαιρία και έφυγε. Μήπως είδα και λίγο καταπιεσμένος. Μα τι λέτε. Καθημερινό, του έκανα το περίπτωμα της γειτονιάς και έτρωγε και τον Αγγλέουρα. Με άλλα σκυλιά τακτούσε. Θέλετε να πείτε ότι την κοπάνισε για να επιδοθεί η Σαχαλίνο το ΣΕΚ. Του Λυσάρη. Τώρα Λυσάρης ήτανε, Λυσάρα ήτανε, αυτή που τον βρήκαμε. Θα πάτε με τη βοηθό μου στο πάρκο, θα της πω σε πιο ακριβό σημείο κοιμάται ο Κλέον και αφού το παραλάβατε, τακτοποιήστε και το οικονομικό. Μα τι λέτε, όχι μόνο θα πληρώσω περί του πλέον, αλλά θα σας στείλω και πριν έμπουλα ροφόρτιο λιωκόκια. Μα δεν θέλω λιωκόκια, σινιόρα. Τότε να σας στείλω παπακόπιτα. Κάνει και από αυτή ο σύζυγός σου. Πολύ εκλεκτή, νέκταρ. Μα τι είναι τα πράγματα όλα αυτά, σινιόρα. Για μια ώρα ανάγκης. Παρακαλώ, περάστε στο πρωτάλαμο. Και περιμένετε, θα έρθει η βοηθός μου να πάτε να παραλάβετε το σκυλί. Ω, σενιόρα, σας μερσώ καθ' ολοκληρία. Είστε κατάπληκτος. Καλά μου είπε η μουσουλμανής, ότι στο να ευρίσκετε πράγματα, έχετε το διάολο κατσούλα. Και, περικαλώ, ας έρθει η βοηθός σας. Καλά, περάστε στον προθάλαμο και περιμένετε. Ευχαριστώ. Αναμένω αγωνιωδώς. Αλλά
να σας ρωτήσω και κάτι της ακόμα. Για ρωτήξτε με. Γιατί οι μουσουλμανείς ξέβρετε αυτή μπαμπουλωμένη που μου είπε για λόγους σας. Γιατί έλεγε κάθε τρεις και πέντε ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Και ποιος είναι ο Αλλάχ. Δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο Αλλάχ. Όχι. Δεν έτυχε να τον συναντήσω. Ρήμα μωρέ. Αν ερχόσου μισή ώρα νωρίτερα εδώ ήταν. Θα τον συναντούσες. Θα ήταν δε πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Έτσι ε. Ναι. Και γιατί οι μουσουλμανείς έλεγε ότι είναι μεγάλος. Γιατί είναι λίγο ηλικιωμένος. Κατάλαβες. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Πάω τώρα για τον Κλέον. Άντε, Μπρόνιο. Ισαβέλα. Έλα, σε παρακαλώ. Ήρθα, ακούω. Έξω περιμένει εκείνη η παλαβιά που μιλάει στον υπερσυντέλικο. Ναι, την πήγαινε να της δώσεις. Πήγαινε να της δώσεις το σκυλί, να πληρωθείς όπως συνήθως. Αλλά πριν φύγεις, πες μου ποιος έχει σειρά. Είναι εκείνο το ζευγάρι, η δύσκολη περίπτωση που σου έλεγα. Γι' αυτό θέλω διπλό επίδομα από εκείνο που σου γύρευα πριν για το σκύλο. Μα δεν πάλι. Γιατί, σε δαγκώσαμε και δύο. Γιατί κουράστηκα πολύ να μάθω τι συμβαίνει. Και αν δεν πλησίασε την υπηρέτρια που έχει κοπέλα που τα ξέρει από πρώτο χέρι και να την ψαρέψω, σιγά μην μάθαινα τίποτα. Βλέπεις, είναι πλούσιοι, άρχοντες. Και αυτόν τα μυστικά μπορεί να διαδίδονται εύκολα, μαθαίνονται όμως δύσκολα. Για πες μου να μάθω κι εγώ. Έχουμε κουβεντιάσει, σενιόρα. Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα που θέλουν τη συμβουλή σου, όπως μου είπε η υπηρέτρια η Μάγδα, που τα ξέρει όλα από πρώτο χέρι. Α, είναι εκείνο το ζευγάρι που θέλουν να παντρευτούν, ναι. Αυτό είναι. Και που από χρόνια οι πατεράδες τους είναι στα μακέρια. Α, μάλιστα. Πού πες μάλιστα, γιατί ο πατέρας του Ρωμαίου ότι είναι πολύ θρήσκος και ότι εκτιμάει πολύ τον πατέρα Λαμπρέντιο που υπηρετεί στο ναό του Αγίου Πατρικίου. Α, μάλιστα, θα θυμήθηκα. Ναι, και έχει κάνει ένα σωρό δωρεές στο ναό. Ναι, ναι, θα θυμήθηκα όλα. Στείλ τους μέσα, να δω μια στιγμή αν έχουν έρθει. Ισαβέλα, η λάμπα για μυστήριο, μην το ξεχνάς. Να τι έρχονται. Τους βάζω και πάω με την παλατίνα να δώσω το σκύλο. Τη λάμπα, Ισαβέλα, για μυστήριο. Περάστε, παιδιά, είναι η σειρά σας. Σενιόρα Μέλια σας περιμένει. Γιατί τόσο σκοτάδι, ρε παιδιά. Φίλοι με εμφανίζεται. Όπω σκοτάδια. Περάστε και μη φοβάστε. Από αυτό το σκοτάδι θα πήγετε φωτισμένοι. Μακάρι, Σινιόρα Μέλια, μακάρι. Και εμείς εδώ είμαστε για όλα. Αν μας βοηθήσετε σε αυτό που θα συζητήσουμε, να ξέρετε δεν είμαστε καθόλου τσιγκούνιδες. Μα σας παρακαλώ, το ζήτημα δεν είναι περί του οικονομικού, αλλά για λόγους κοινωνικούς, επιθυμώ να σας συνδράμω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πούμε τι σας χρειαζόμαστε. Να μην μου πείτε τίποτα. Τι γνωρίζετε. Βεβαίως. Μα πώς. Πριν έρθετε, έριξα μια ματιά στη μαγική μου σφαίρα. Σας είπε η μαγική σφαίρα. Τι θέλουμε εμείς με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες θα μας πει τώρα. Απλώς πριν είδα τις επικεφαλίδες. Αλλά δεν πως είστε σπουδαία. Ναι, μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Λοιπόν, Ρωμαίο, τώρα θα κοιτάξω τη μαγική μου σφαίρα να μας πει τι πρέπει να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Βεβαίως, είναι σφαίρα παγκοσμίου γεννήσεως.
Λοιπόν, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και το ερμηνεύω ως εξής. Ρωμαίο, θα αναθέσετε στο Μονσινιόρε Λαβρέντιο να μεσολαβήσει και να πείσει τον πατέρα σας για να πει το ναι στο γάμο σας. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Καθώς γνωρίζω τι εκτίμηση που έχει ο πατέρας σας, ο άρχοντας Μοντέκ, στο Μονσινιόρε Λαβρέντιο. Καθώς επίσης και τις πολλές δωρεές που έχει κάνει στον ναό του Αγίου Πατρικίου, με αποτέλεσμα να τρώει καλά. Με αποτέλεσμα, θέλω να πω, να έχει το δομητή μια πολύ καλή σχέση ανάμεσά τους. Κι αν παρόλα αυτά, ο πατέρας μου αρνηθεί. Τότε μακαρούνια στο πα... θέλω να πω, οι συνθήκες φαίνονται καλές. Εσείς, σενιόρα Μέλια, που τα ξέρετε όλα, τι λέτε να πει ο άρχοντας Μοντέκη. Α, εγώ είχα προετοιμαστεί για συμβουλή και όχι για προγνώστικα. Πάντως οι Ιωνοί φαίνονται καλοί. Ο Μονσινιόρε Λαβρέντιος είναι ικανός, πιστικός και πολύ μορφωμένος. Αλλά να μην φανεί ότι είναι βαλτός από εσάς. Αχ, σενιόρα Μέλια, αν η συμβουλή σας αποδώσει, να ξέρετε ότι είστε από τώρα καλεσμένοι στο τραπέζι του γάμου. Σενιόρα Μέλια, εμένα τι με συμβουλεύετε να κάνω? Υπομονή! Εκτός από υπομονή, κάτι άλλο. Α, ξέρεις, για αυτές τις δύο συμβουλές κατανάλωσα πολλή ενέργεια και είμαι πολύ εξαρτημένη. Για τρίτη δεν μου έμεινε καθόλου από δάκτυα. Είχα ετοιμαστεί για μία και έδωσα δύο συμβουλές. Ωχα, η δεύτερη σενιόρα, ποια ήταν? Η υπομονή που σου είπα να κάνει. Λοιπόν, Ρωμαίο, όπως είπα, να μην φανεί ότι είναι βαλτός από εσάς. Να φανεί ότι είναι δική του η πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε, σενιόρα Μέλια. Πράγματι, οι συμβουλές σας είναι πολύ σοφές. Παρακαλώ να σας πληρώσουμε. Αυτό θα το τακτοποιήσετε με τη βοηθό. Πρέπει να έχει επιστρέψει. Ευχαριστούμε, γεια σας. Τόσο είχατε να πιστεύω το πάνω. Που θα σου κάνουνε οι μοντέκτικοι σου καπουλέτες.